καρκίνος μας αφορά όλους. 18,1 εκατομμύρια νέα περιστατικά καταγράφηκαν παγκοσμίως το 2023. Ο υγιεινός τρόπος ζωής και οι προληπτικές εξετάσεις σώζουν ζωές. Η υγιεινή διατροφή, η άθληση, το κόψιμο του καπνίσματος και του ατμίσματος, η μείωση του αλκοόλ και η τακτική έλεγχη βοηθούν στο να προστατευτούμε από τον καρκίνο. 66 χρόνια η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία παλεύει για να μειωθούν οι ανισότητες στην ασθένεια. Το ποιοι είμαστε και το πού ζούμε συχνά επηρεάζουν αρνητικά τη φροντίδα του καρκίνου. Στηρίξτε μας για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε. Ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος. Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Λοιπόν, δεν το επιλέξαμε αυτό τυχαία το σποτάκι. Φυσικά. Γιατί έχουμε έναν άνθρωπο που πολύ τον εκτιμάμε και χαιρόμαστε που είστε εδώ κοντά μας τέτοια ημέρα. Τον κύριο Καραϊτσιανό, ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας και καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλώς ήρθατε, Γιατρέ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και πάλι. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και τα ερωτήματά σας μιλάμε μόνο τέτοια ημέρα για αυτά τα θέματα, αλλά έχετε πολύ σημαντικά στοιχεία να παραθέσετε. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Βέβαια, η σημερινή μέρα είναι η Παγκόσμια ημέρα του καρκίνου και γι' αυτό μας κάνει να ευαισθητοποιούμε περισσότερο και το ευρύτερο κοινό, αλλά και την ιατρική κοινότητα και όλους όσους ασχολούνται με την υγεία. Το σημαντικό φέτος είναι ότι έχουμε σε επίκεντρο τον άνθρωπο. Είναι η προσωποποιημένη ιατρική που δίνει ακριβώς καλύτερα αποτελέσματα και ως προς την πρόληψη και ως προς την έγκαιρη διάγνωση και ως προς τελικά την αντιμετώπιση του καρκίνου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι έχουμε αρκετά θετικά στοιχεία τα τελευταία χρόνια σχετικά με την έγκαιρη αντιμετώπιση του καρκίνου αλλά και την σωστή αντιμετώπιση έτσι ούτως ώστε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι επιβιώνουν από καρκίνο. Αυτό που λέγαμε παλιά, ότι είναι η επάρατος νόσος, αυτό σήμερα δεν ισχύει. Σήμερα έχουμε ποσοστά, όπως σας έχουμε στείλει και στο ενημερωτικό σημείωμα, το δελτίο τύπου, ότι υπάρχει ένα 69% των ανθρώπων που αρρώστησαν από καρκίνο και αντιμετωπίστηκαν, που ζουν για 5 χρόνια, ένα 48% που θα ζήσει 10 χρόνια και πάνω και ένα 18% που θα ζήσει μετά πάνω από 20 χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι έχουμε επιβιώσαντες, εκατομμύρια επιβιώσαντες από καρκίνο, που πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να έχουν ίση μεταχείριση από εκείνους που δεν ασθένησαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα από τα κριτήρια που πρέπει να αντιμετωπίσει η πολιτεία μας. Όταν λέτε ίση μεταχείριση, εννοείται να φύγουμε από τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, κυρίως η ίδια κοινωνία, και να μην θεωρούμε τους ασθενείς με καρκίνο ως συνανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ συγκεκριμένο προσδόκιμο όριο ζωής. Να αφήνουμε την ιατρική επιστήμη να κάνει τη δουλειά της, εσείς δηλαδή οι ιατροί, και εμείς οι πολίτες, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, όσοι είμαστε κοινωνοί, στην πληροφορία ότι ένας άνθρωπος μας πάσχει ή είναι ασθενής με καρκίνο, να μην τον αντιμετωπίσουμε ως άνθρωπο ο οποίος δεν έχει αύριο. Έτσι. Μιλάω πολύ ανοιχτά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μιλάμε απόλυτη ειλικρίνεια και πάρα πολύ ανοιχτά. Γιατί υπάρχουν, ξέρετε, αυτά τα στερεότυπα προκαταλήψεις που μας κάνουν κακούς ανθρώπους προς τους συνανθρώπους μας. Αδικώντας τη δική μας τη φύση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Χαίρομαι που το αντιμετωπίζετε αυτό. Χρειάζεται πλέον η ευαισθητοποίηση και του ευρύτερου κοινού και της πολιτείας. Σήμερα δεν μπορεί ένας καρκινοπαθής ο οποίος έζησε και επιβίωσε και θα επιβιώσει μακροχρόνια να μην έχει τις ίδιες ευκαιρίες στον επαγγελματικό. Είναι σαν να αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε με άλλα μάτια ένα συνανθρωπό μας, επειδή έτσι μάθαμε, διαπιστώσαμε, γι' αυτό και υπάρχουν και πολλοί ασθενείς με καρκίνο. Συνανθρωποί μας νιώθουν ότι πρέπει να κρυφτούν, να περιορίσουν την πληροφορία αυτή, γιατί θα αλλάξει ο τρόπος που τους βλέπουν οι υπόλοιποι, οι άλλοι. Όσοι άλλοι έχουν συγκεκριμένο προσδόκιμο ζωής, θα ζήσουν για αιώνια ή δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί στο επόμενο λεπτό σε οποιοδήποτε από εμάς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και δεν είναι μόνο το επαγγελματικό, η επαγγελματική αποκατάσταση μετά τη θεραπεία, είναι επίσης και το ασφαλιστικό κομμάτι. Δηλαδή, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν ασφαλίζουν σήμερα ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιβιώσει από καρκίνο μετά από 5 και 10 χρόνια. Θέλουμε ισότητα για τους ανθρώπους μας οι οποίοι έχουν ασθενήσει και έχουν νικήσει, αν θέλετε, τον καρκίνο. Το λιγότερο. Τώρα, εκτός από αυτά τα στοιχεία που μας δείχνει ότι ο καρκίνος νικέται, αντιμετωπίζεται, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ρίξει και είναι και πολύ συντριπτικά τα ποσοστά, έχετε και δυσάρεστα στοιχεία να μας πείτε, γιατί φαίνεται ότι πλέον μιλάμε και για μικρότερες ηλικίες και αυξάνονται εκεί τα ποσοστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς, μέσα σε μία τριακονταετία έχουμε μία αύξηση περίπου 80% των κρουσμάτων σε νεότερες ηλικίες, εννοούμε κάτω από τα 50 χρόνια. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θέτει
την ιατρική κοινότητα αλλά και την πολιτεία ενώπιον ευθυνών. 80% είπατε. Αύξηση μέσα στην 30ετία. Δεν είναι μικρό, δεν είναι μεγάλο. Όμως είναι σημαντικό να πούμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κάτω από τα 50 και κάτω από τα 40 δεν αποκλείεται να νοσήσει από καρκίνο. Και δεν μιλάμε για τις αιματολογικές κακοήθειες, λευχαιμίες κλπ. Που είναι συνήθεις σε νεαρές ηλικίες. Μιλάμε για συμπαγείς όγκους, όπως ο καρκίνος του μαστού και ο καρκίνος του παχαίου εντέρου. Γιατί το λέμε αυτό? Σήμερα η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αλλά και η Ευρωπαϊκή και η Αμερικανική Εταιρεία του Καρκίνου συνιστούν ότι η κολονοσκόπηση, που ήταν πάντα γνωστό ότι πρέπει να αρχίζει από τα 50 χρόνια και μετά, θα γίνεται από τα 45 χρόνια. Είναι μεγάλη η σημασία της γνώσης αυτής, γιατί έχουμε και πρόβλημα στην Ελλάδα ότι δεν, ενώ οι Έλληνες έχουν σωστή ενημέρωση και αποτελεσματικότητα ως προς τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, την πρόγνωση δηλαδή του καρκίνου της μήτρας και την έγκαιρη διάγνωση. Πρέπει να σας πω, γιατί είναι σημαντικό κυρία Ρεύη, ότι έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό ελέγχου για καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, προσυμπτωματικό έλεγχο με το PAP test, από ότι είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης. Είναι 80% στην Ελλάδα, 70% στην Ευρώπη. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε μειωμένη αποτελεσματικότητα και συμμόρφωση για την κολονοσκόπηση. Επίσης, η μαστογραφία, είμαστε στα επίπεδα της Ευρώπης. Και με το πρόγραμμα Φόβης Γεννηματά, σίγουρα θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Είπατε ότι πρέπει όλοι οι υπεύθυνοι να το σκεφτούν. Είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, είναι το στρες, είναι η διατροφή μας. Τι είναι αυτό που οδηγεί στο 80%? Είναι όλα αυτά μαζί. Είναι άρα όλα τι αυτά πρέπει μαζί, να κάνουν διότι, αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις για τις ζωές μας? Διότι καταρχάς πρέπει να τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία ότι το 45 με 50% όλων των καρκίνων μπορούν να προληφθούν με τη σωστή διατροφή, με την σωματική άσκηση, με την αποφυγή της παχυσαρκίας, με την αποφυγή του καπνίσματος, με την αποφυγή του αλκοόλ. Και επίσης με τους εμβολιασμούς, ιδιαίτερα για την υπατήτητα Β και, το HPV για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Όμως, σίγουρα και η ψυχολογική καταπώνηση, η κακή ατμόσφαιρα την οποία αναπνέουμε και επίσης βέβαια η καθιστική ζωή είναι καταστροφικά για και για τον καρκίνο και για τα καρδιακά νοσήματα. Άρα πρόληψη, να εξεταζόμαστε και να έχετε αισιοδοξία. Και ένα μήνυμα θέλω εγώ από εσάς για όλους όσοι αυτή τη στιγμή μας βλέπουν και έχουν αυτή τη διάγνωση και παλεύουν και για αυτούς που είναι ασθενείς και για τις οικογένειές τους. Πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς τα ποσοστά της επίπτωσης του καρκίνου θα αυξάνονται όσο γυράσει και ο πληθυσμός. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ανεξάρτητα αν έχουμε επίπτωση καρκίνου και στις νεότερες ηλικίες, ένα μεγάλο ποσοστό είναι νέοι άνθρωποι αλλά και ηλικιωμένοι άνθρωποι. Μην ξεχνάμε ότι ο καρκίνος είναι νόσος φθοράς του οργανισμού και μετά από την ηλικία των 65-70 ετών είναι πολύ πιο συχνός. Άρα λοιπόν, συνιστούμε σε όλους όσοι συνάνθρωποι μας είναι σε καλή υγεία σωματική και πνευματική να υποβάλλονται στις προληπτικές, προσυμπτωματικές εξετάσεις για καρκίνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε μόνο ότι δεν είναι η χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια που πρέπει να ελέγχουμε, αλλά πρέπει να ελέγχουμε τους μαστούς, πρέπει να ελέγχουμε το παχύ έντερο, πρέπει να ελέγχουμε τον πνεύμονα και πρέπει να ελέγχουμε βέβαια και τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Άρα, η έγκαιρη διάγνωση θα σώσει πάρα πολλές ζωές στη χώρα μας, γιατί να μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς ο καρκίνος είναι το 27% όλων, αντιπροσωπεύει το 27% όλων των καρκίνων στην Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι μόλις πίσω από τα καρδιακά νοσήματα και δυστυχώς το 2035 θα φτάσει ο καρκίνος να είναι η πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα. Μάλιστα.